Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Πομόνης και είναι οι ειδήσεις από το pelop.gr σε 58 δευτερόλεπτα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε αργά το απόγευμα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Θωμά. Ένας 42χρονος δικυκλιστής έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Ισχυροί άνεμοι, εντάσσεως τοπικά και οκτώμποφορ έπληξαν το πρωί την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Δεκάδες ζημιές στο κέντρο της Πάτρας έπεσε μπαλκόνι στην Αγίου Ανδρέου. Ένας απίστευτα επικίνδυνος οδηγός εντοπίστηκε στην Πατρών Πύργου να μεταφέρει ξύλα σε αγροτικό όχημα. Έτρεχε με 140 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είχε τοποθετήσει τους κορμούς των δέντρων χωρίς καμία ασφάλεια. Η δυνατή νεροποντή που ξέσπασε προχθές τα μεσάνυχτα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στον πύργο, αλλά και σε κοντινές περιοχές. Οι εικόνες είναι τραγικές, με την περιοχή να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη.